Εχθές είχατε ένα συμβάν με δύο αστυνομικούς, θα μας περιγράψετε καταρχήν. Υπήρξε... Δεν μπορώ να πω αστυνομικούς, έτσι, γιατί την ώρα που έγινε το συμβάν δεν ήξερα αν είναι αστυνομική. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι ήταν αστυνομική. Ωραία, θα μας πείτε τότε τι έγινε. Στη γωνία της οδού Αγίας Μαρίνης και Γκραμπάλας, εγώ ήμουν με ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο της συζύγου μου, το οποίο έχει διακριτικά γύρω-γύρω με την επωνυμία της επιχείρησης και αυτά, και μπροστά μου ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν στη μέση του δρόμου σταματημένο, μπροστά του δεν είχε κάτι άλλο να το εμποδίσει στην κυκλοφορία, και ως όφυλα περίμενα για κάποια, ίσως μισό λεπτό, ίσως αποβιβάσει κάποιον, πώς γίνεται συνήθως, και να φύγει να προχωρήσει να ανοίξει ο δρόμος. Αυτό καθυστερούσε. Και πίσω μου είχε ήδη δημιουργηθεί ουρά και κορνάρα τα αυτοκίνητα. Εγώ ίσως και να έκανα το λάθος εκείνη την ώρα και πάτησα μία φορά την κόρνα για να τους επισύσω την προσοχή ότι πρέπει να ανοίξουν το δρόμο. Αυτοί ανταυτού μου βγάλαν έξω από το οδηγό το χέρι του και μου έκανε αυτή την κίνηση. Δεν έδωσε σημασία. Λέω, αφού το είδε, θα πει. Δεν έφυγε. Τότε κατέβηκα από το αυτοκίνητό μου και σου λέω, ρε παιδιά, προχωρήστε να ανοίξουμε το δρόμο να φύγει τέτοιο. Χωρίς καμιά κουβέντα, χωρίς τίποτα άλλο, ανοίγει την πόρτα και μου δίνει μια γροθιά εδώ πέρα με στο μάτι. Μισολιπόθυμος έπεσα κάτω και συνέχιζε να με χτυπάει και βγήκε και από τη θέση του συνοδηγού, ο έτερος επιβάτης που ήταν, και άρχισε να χτυπάνε και οι δύο. Τρικλίζοντας, γιατί σας λέω, ζαλίστηκα, δεν μπορούσα. Και με χτυπάνε και πίσω στην πλάτη με κλωτσές και τέτοια. Μετακίνησε πριν 5-6 μέτρα, δηλαδή, και έφτασε στο πέραν το πεζοδρόμιο της οδού Αγίας Μαρίνης. Συνεχίζει να χτυπάνε. Μαζεύτηκε κόσμος πολλής και αυτοί εκείνο που κάνανε εκείνη την ώρα άρχισαν να βρίζουν παλιόγεροι, πουστόγεροι και τέτοια, χωρίς, σας λέω, κανένα λόγο, χωρίς καμία αιτία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Και σηκώνονται να φύγουν. Και εκείνη, είχα τη διάβγεια εκείνη τη στιγμή, παρόλη την ταραχή που είχα, να συγκρατήσω το νούμερο του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, πήρα τηλέφωνο την αστυνομία και τους γύρεψα να μου έρθει και το ασθενοφόρο εκεί, γιατί μου στάσιμη κατάσταση. Όντως έτσι έγινε, ήρθε η αστυνομία εκεί πέρα, με είδανε οι αστυνομικοί εκεί που ήμουν αιμόφυτος και αυτά. Πήρανε κάποια στοιχεία ενδεχομένως και δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπήκα στο ασθενοφόρο και πήγα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο υποβλήθηκα σε πολλές εξετάσεις, μπορώ να πω μέχρι τις 10 ώρα το βράδυ περίπου. Εκεί διαπίστωσαν ότι δεν είχα κάποια σπασίματα, ήταν μόλοπες. Βέβαια είχα μεγάλη ζαλάδα στο κεφάλι μου και αυτά και έξω και μεγάλο πόνο εδώ στο στήθος και πίσω στην πλάτη μου. Ήθελα να μείνω στο νοσοκομείο, τυχόν μου συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Η αστυνομική, εκείνο που κάνει εντύπωση, είναι σχεδόν ότι με πήραν σηκωτό, ήθελαν με κάθε θυσία να φύγω από το νοσοκομείο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή, του είπα, δεν μπορώ να κινηθώ, δεν μπορώ να κάνω. Λέει, θα σε βοηθήσουμε εμείς να φύγεις και να κάνεις. Και με πήραν από εκεί σχεδόν σηκωτό και με πήραν στο τμήμα. Γιατί είχα ξεκινήσει την κατάθεση στο νοσοκομείο και από εκεί μετά, αφού την κόψανε στη μέση, γιατί ρωτήσανε και λες τι κατάσταση είναι και τι αυτά, χωρίς κάποιο εξιτήριο να μου δώσουν ή κάτι άλλο, λέει, είναι, λέει, σχετικά καλά. Ξέρω εγώ, λέει, παιδιά, λέω, ζαλίζομαι και κάνω. Και μου λένε, αυτή είναι από τα χτυπήματα. Δεν είναι, λέει, είναι από τα χτυπήματα για αυτή τη ζαλάδα και αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, με πήραν και με πήραν στο τμήμα για κατάθεση. Με ρωτήσαν αν θα τους κάνω μήνυση. Τους είπα, ναι, θα υποβάλω μήνυση. Πήγα τους σε κατάθεση στην αστυνομία. Αυτό διήρκησε μέχρι τις 11.30 ώρα τη νύχτα. Εκεί μου διαβάσανε και την κατάθεση των... Αυτό που με χτυπήσανε. Και αυτοί ισχυριστήκαν ότι εγώ κατέβηκα από το αυτοκίνητο, μάλλον ήταν μποτιλιαρισμένος ο δρόμος, και εγώ ανέτεια, προφανώς ανέτεια, εγώ χωρίς να τους γνωρίζω, εγώ κατέβηκα από το αυτοκίνητο και τους πλάκωσα στο ξύλο. Αν είναι ποτέ δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο, να βγεις από ένα αυτοκίνητο ξαφνικά και να είσαι δεν στον κόσμο. Έτσι, ούτε τρελός είμαι, ούτε κάποιο περιστατικό στη ζωή μου. Εγώ είμαι 60 χρονών. Δεν είμαι κάποιο έτσι πιτσιρικά, δεν έχω δημιουργήσει ποτέ θέμα στη ζωή μου. Και σας λέω, και μου έκανε, σήμερα έμαθα ότι λέει αυτοί, για να αποφύγουν το αυτόφορο, έτσι μου είπανε ότι νοσηλεύονται, λέει, στο νοσοκομείο. Ότι εγώ δεν τους χτύπησα, που δεν τους ακούμπησα καν. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχήν, όταν έγινε το γεγονός αυτό που λέτε ότι ήταν κλεισμένος ο δρόμος από το συγκεκριμένο όχημα, ναι, από τη δική σας οπτική, αυτή δηλαδή που είχατε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, ήταν ένα φορτηγό που βλέπατε λίγο πιο μακριά. Βλέπατε κάτι που να παρεμποδίζει τον δρόμο, τίποτα. Ή υπήρχαν κάποιες κορώνες που να δείχνουν ότι δεν μπορείτε να περάσετε? Όχι, ούτε κίνηση υπήρχε μπροστά από αυτό. Ήταν ελεύθερος ο δρόμος τελείως. Αυτοί ήταν σταματημένοι, κάτι που βεντιάζαν, δεν ξέρω τι.
Άγνωστο αυτοκίνητο ήταν για μένα, έτσι, ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Έχετε υποβάλει μήνυση? Βεβαίως. Έχω υποβάλει μήνυση. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο μπορεί να είναι μήνυση, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί εκεί πάνω. Εμένα μου υπέγραψε ένα χαρτί, ξέρετε, στη Θολομάρα που είχα και στη Ζαλάδα που είχα, ύστερα από όλο αυτό που μου έχει συμβεί για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και αν εμένα τώρα με βλέπει κόσμος, αν κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ έχω μαλώσει με κάποιον στα 60 μου χρόνια, να έρθει να το δηλώσει. Δεν έχω μάλλον ποτέ σεισμό, δεν έχω πέσει δέκα στιγμή. Είμαι συγκλονισμένο από αυτό που σα έχει συμβεί. Φαίνεστε ταραγμένο. Μα ποιο άλλο δεν θα ήταν. Να έρθει ο γιο μου να με δει σε αυτή την κατάσταση. Το καταλαβαίνετε τώρα. Μπορείτε να το εξηγήσετε γιατί συμπεριφέρθηκαν έτσι, δηλαδή εσεί. Εγώ πιστεύω. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μόνο αν ήταν πιωμένοι κάτι από κάτι. Γι' αυτό θα το γυρέψω να γίνει τοξικολογική εξέταση σε αυτού του ανθρώπου. Γιατί δεν μπορεί ένα άνθρωπο νοήμων και ειδικά. Που έμαθα εκ μεσάς ότι ήταν αστυνομική και μάλιστα τις δίωξες ο ένας, ο άλλος των ναρκωτικών, να συμπεριφέρονται έτσι. Ήμουν ένας επώνυμος. Δεν ήμουν κάποιος, ένα παιδί που φοβήθηκαν αυτοί από κάτι, ούτε φώναξε, ούτε αντιδείξε, ούτε τίποτα. Και να βγαίνουν με τέτοια μανία να με χτυπάνε. Δεν ήταν κάτι. Μια τελευταία ερώτηση. Ο κόσμος πώς αντέδρασε? Ο κόσμος δηλαδή ήρθανε, που είδε το συμβάν, ναι, σας βοήθησε, έδωσε στοιχεία για να συμμετάσχει σε αυτή την. Ναι, προς τιμή τους ήρθε μια κυρία και ένας κύριος και μόνοι τους, επειδή δεν ήμουν σε θέση να γράψω, μου γράψαν σε ένα χαρτί τα στοιχεία τους και τα τηλέφωνά τους για να καταθέσουν ως μάρτυρες. Ο ένας ήδη χθες το βράδυ ήρθε και το έκανε, κατέθεσε που είδε το συμβάν. Τώρα η κυρία Ντέλ, ξέρετε, είμαστε ακόμη ταραγμένοι. Εσείς πού το μάθατε με αστυνομική? Το έμαθα το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ το έμαθα. Πρώτα, όταν ήρθε η αστυνομία εκεί πέρα και τους είπα το νούμερο του αυτοκινήτου, εκείνο που έγινε, τους είδα τους δύο αστυνομικούς ότι ταραχτήκαν. Έτσι. Και μετά το μάθαν αυτό ότι είδαν κάποιο αυτοκίνητο δικό τους. Και στη συνέχεια, βέβαια, στο νοσοκομείο που πήγα και αυτά, με επισκέφθηκε ο διευθυντής, δεν ξέρω ποιοι ήταν αυτοί τέλος πάντων, δεν μπορώ να συγκρατήσω ποιο ονόματα. Ήρθαν όλοι, μπορώ να πω, όλο το team εδώ της αστυνομίας ήρθε στο νοσοκομείο να με δει. Μου είπαν ότι αυτή θα κινηθεί ΕΔΕ για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η συμπεριφορά του σίγουρα ήταν ανεπίτρεπτη έτσι, απέναντι σε έναν πολίτη. Τώρα, αλλά εμένα αυτό δεν με δικαιώνει. Δεν με δικαιώνει αυτό. Εγώ θέλω να τιμωρηθούν και να το δω ότι θα τιμωρηθούν. Σας έχει εξετάσει για το δικαστή? Ναι, σήμερα. Είμαι χτυμένος και εδώ στην κοιλιά και πίσω στην πλάτη και στη μέση εδώ κάτω και βλέπω εδώ στο πρόσωπο, εδώ από πίσω. Κλωτσέστε, λέει μου ένα τσουβάλι. Χωρίς, σας λέω, χωρίς αιτία, χωρίς τίποτα. Εάν έκανα κάτι, εγώ είμαι άντρας. Αυτοί δεν είναι άντρες. Όταν είπαν αυτοί ότι εγώ κατέβηκα από το αυτοκίνητο, για ποιο λόγο, αν ήταν υπήρχε μπροστά μποτιλιάρισμα από αυτούς, εγώ θα κατέβαινα να τους δείρω. Τι, να κέρδιζα τι δηλαδή, αγνωστούς. Πού στέκει αυτό που δηλώσαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή είναι, κάτι, είναι το τρελό, το καταλαβαίνετε τώρα. Υπήρχε μποτιλιάρισμα μπροστά από αυτούς, εγώ θα κατέβαινα να τους δείρω ή να τους βρίσω, για ποιο λόγο. Πού δεν θα μπορούσαν που να πάνε. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο, σας λέω και τους λέω, ρε παιδιά, αμάν φύγετε. Ας έκανε τη χειρονομία. Αυτό εγώ έχω κάνει 1.000.000 χιλιόμετρα σύζομαι. Όποιοι με γνωρίζουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε εβδομάδα κάνω 2.000 χιλιόμετρα και 2.000 χιλιόμετρα. Συναντάω στον δρόμο πάρα πολλά. Έτσι. Αν ήταν έτσι, εγώ θα είχα σκοτωθεί 10 φορές, θα είχα αλλάξει 10 φορές τη ζωή. 10 ζωές τη ζωή. Ουσιαστικά καταλάβατε και πολλά με τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να σας απομακρύνουν και από το νοσοκομείο. Έτσι. Ναι, ναι. Και ενώ αυτοί έμαθα σήμερα ότι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Χωρίς λόγο και αιτία. Για να αποφύγουν, λέει το αυτόχρονο. Έτσι. Έτσι μου μεταφέρθηκε, εγώ δεν έχω κάτι να πω.